Αυτή είναι η πρώτη παράδοση φυσικής της Τρίτης Γυμνασίου, η οποία στον πρώτο της κεφάλαιο διαδραματεύεται το κεφάλαιο του στατικού ηλεκτρισμού. Το επόμενο κεφάλαιο είναι ο δυναμικός ηλεκτρισμός όταν λέει τα ηλεκτρικά φορτία καινούργια. Ας ξεκινήσουμε όμως μιλώντας για τον ηλεκτρισμό, όπου η λέξη ηλεκτρισμός προήλθε από τη λέξη ηλεκτρο, που είναι το κοινό μας και χρυμπάει και φημολογείται ότι πρώτος ο Θαλής ο Μιλήσιος, ένας από τους 7 σοφούς στρατιώτες, είναι αυτός ο οποίος ανακάλυψε τις ιδιότητες του και ασχολήθηκε με αυτό. Για να περιγράψουμε τα ηλεκτρικά φαινόμενα, χρησιμοποιούμε την έννοια του ηλεκτρικού φορτίου. Ηλεκτρικό φορτίο. Τώρα, υπάρχουν δύο είδη ηλεκτρικού φορτίου. Το ένα είναι το θετικό και το άλλο είναι το αρνητικό. Πώς καταλήξαμε σε αυτά? Προσέξτε, για το θετικό κάνουμε το εξής πείραμα. Παίρνουμε μία ράβδο από γυαλί, η οποία είναι ηλεκτρικά οδέτερη. Όταν λέμε ηλεκτρικά οδέτερη δεν σημαίνει ότι δεν έχει φορτία, απλά όσα είναι τα θετικά, είναι και τα αρνητικά. Την τρύπουμε με μάλινο ύφασμα και μετά από λίγο βλέπουμε ότι η ράβδος έχει απομείνει με θετικό φορτίο. Ας πούμε ότι αυτή έχει συν 3+3, τώρα θα έχει πλην 5. Και πού το καταλάβουμε τώρα ότι αυτό είναι θετικό φορτίο? Γιατί αν κάνουμε το ίδιο πείραμα πάλι με μια άλλη γυαλί ράβδο και τις φέρνουμε μετά σε επαφή μεταξύ τους, τότε αυτές αποθούνται και καταλαβαίνουμε, λέμε μάλλον, ότι αυτές αποκτούν το ίδιο ηλεκτρικό φορτίο. Για να μιλήσουμε τώρα για το αρνητικό φορτίο αναπτύσσεται όταν πάρουμε μία ράβδο αρνητικό φορτίο όταν πάρουμε μια ράβδο από υβρονίτη και την πλήξουμε με μεταξωτό ύφασμα, τότε θα παρατηρήσουμε ότι αυτή η ράβδος ενώ στην αρχή ήταν ουδέτερη, μετά από λίγο αποκτά αρνητικό φορτίο. Ωραία, στην πραγματικότητα έρχονται τα 3 ηλεκτρόνια από εκεί εδώ και αυτή αποκτά αρνητικό φορτίο. Εάν φέρουμε πάλι μία ράδα από μονίτη και κάνουμε την ίδια δουλειά με την προηγούμενη και τις φέρουμε σε επαφή πάλι, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει άφωση. Εάν κάνουμε το ίδιο πείραμα πάλι με την γυάλια ράδα και μετά την ράδα από μονίτη και τις φέρουμε κοντά, τότε θα δούμε ότι αυτές έρχονται. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι τα ομόσημα φορτία αποθούνται, ενώ τα εντερόσημα έρχονται. Το θεμελιώδες ερώτημα το οποίο προκύπτει αμέσως μετά από αυτά είναι πού οφείλεται η ηλέκτρηση των σωμάτων. Αυτό ήταν το ερώτημα το οποίο βασάνισε τους φυσικούς. Άρα η ερώτησή μας είναι πού οφείλεται η ηλέκτρηση των σωμάτων. Η απάντηση είναι η εξής.
η έκθεση των σωμάτων οφείλεται στην πρόσληψη ή αποβολή ηλεκτρονίων από αυτά. Προσοχή. Εδώ θα σας κάνω μια σημαντική παρατήρηση, η οποία λέει τα ηλεκτρικά φορτία που, όπως λέω εγώ, που κάνουν παιχνίδι, σε εισαγωγικά η έκφραση κάνουν παιχνίδι, είναι τα ηλεκτρόνια. Δηλαδή αυτά κινούνται μόνο. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί δεν γίνονται τα θετικά ιόντα? Γιατί είναι πάρα πολύ βαριά. Τα πρωτόνια, όπως πάλι έχουν 1840 φορές τη μάζα του ηλεκτρονίου. Φανταστείτε αν το ηλεκτρόνιο σε κλίμακα, δηλαδή ήταν 1 κιλό, τα πρωτόνια ήταν στα 1840 κιλά, σχεδόν 2 τόνους. Πάρα πολύ μεγάλα, πάρα πολύ μεγάλη αδράνεια. Άρα, η έκθεση του σωμάτων οφείλεται στην πρόσληψη ή αποβολή ηλεκτρονίου. Για να το ξαναπώ. Προηγουμένως είχαμε μία ραντογιάλη η οποία ήταν οδέντερη, που σημαίνει συν 2 πλην 2. Με ένα μάλλον ύφασμα που ήταν οδέντερο, που σημαίνει συν 3 πλην 3. Μόλις έφερα σε επαφή και τριφτήκανε, φύγανε τα ηλεκτρόνια της διάρκειας ράντου, ήρθαν εδώ και ήρθαν εδώ. Άρα αυτός ορθίστηκε με συν 2 και αυτός πλέον προσέξτε συν 3 πλην 5 πλην 2. Έχει σημασία αυτό ή κάτι θα πούμε μετά. Τώρα θα μου πείτε και πώς ξέρουν τα ηλεκτρόνια από πού θα μετακινηθούν προς τα πού. Γι' αυτό μπορείτε να πάτε στο βιβλίο σας, στο σχολικό σας βιβλίο και θα δείτε ότι υπάρχει ένας πίνακας με την ηλεκτροχημική σειρά, όπου θα δείτε από ποιο υλικό σε ποιο πάνε τα ηλεκτρόνια και από ποιο δεν πάνε. Υπάρχει μια συγκεκριμένη σειρά, έτσι σαν φιδάκι, που λέει από το πλαστικό στο αλουμίνιο πάνε τα ηλεκτρόνια. Άρα σημαίνει από το αλουμίνιο στο πλαστικό δεν πάνε. Ένα πολύ εντυπωσιακό πείραμα που μπορείτε να κάνετε είναι να πάρετε ένα μπαλόνι, να το φουσκώσετε, να το τρίξετε με μάτι το ύφασμα και μετά να πάτε να το ακουμπήσετε στον τοίχο. Αν το τρίξετε καλά με το μάτι το ύφασμα και φορτιστείτε αρκετά, αν το ακουμπήσετε στον τοίχο, θα δείτε αυτό, έστω και λίγο λίγο σαν την βαθύ να έχει ο τοίχο, θα παραμείνει εκεί, δεν θα πέσει. Αν το κάνετε καλά, θα παραμείνει εντυπωσιακό. Και μετά μπορείτε να πειράξετε πολύ κόσμο, όπως θα σα πούμε, είναι αυτό κολλημένο, το έχω κολλήσει με σιλοτέιπ, διάφορες άλλες ιστορίες. Όμως, θα δείτε μόνο με τη λογισμική δύναμη η οποία υπάρχει εκεί. Σε λίγο θα πούμε και ένα άλλο. Ήρθε λοιπόν η ώρα να μιλήσουμε για τους τρόπους ηλέκτρησης ενός σώματος. Οι τρόποι ηλέκτρησης είναι τρεις. Ο πρώτος είναι με επαφή. Το έχετε ζήσει όλοι, παραδείγματος χάρη με τηλεόραση. Ιδίως της παλιάς τεχνολογίας. Πηγαίναμε κοντά, σηκώνονται οι τρίτες του χεριού μας σαν να τεθιάζουν. Ο άλλος είναι με τριβή. Αυτοί που έχουν μεγάλα μαλλιά, σίγουρα τα έχουν βιώσει. Βλέπετε ότι όλη τη μηχανία του σαμπουάν προσπαθεί να βγάλει σαμπουάν τα οποία να μην είναι ηλεκτροστατικά, ώστε μετά το λύσουμε να μην έχουμε αυτό το δυσάρεστο φαινόμενο. Τρίτον, με επαγωγή. Ο τρόπος της επαγωγής, ή αλλιώς για να το κάνω πιο κατανοητό, εξ αποστάσεως, στην ουσία έχει βγει ακινήλη, αλλά θα ήθελα να κάνουμε μια αναφορά, γιατί έχει τη σημασία του. Πείτε ότι έχουμε δύο μεταλλικές σφαίρες, οι οποίες είναι σε επαφή και είναι ουδέτερες. Ουδέτερες σημαίνει ότι όσο θετικά, τόσο αρνητικά, ό,τι δεν έχουν φορτία. Και φέρνω εδώ πέρα κοντά τους, προσέξτε, μια αρνητική ράμπα. Η αμέσως επόμενη εικόνα που θα δείτε είναι ότι τα ηλεκτρόνια αυτή εδώ τη σφαίρα θα φύγουν από εκεί γιατί αποθούνται από αυτά τα ηλεκτρόνια, θα φύγουν εδώ. Εδώ θα μείνουν τα δύο θετικά τη, εδώ αυτή θα είναι έτσι. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή είναι φορτισμένη με πλην 2, αυτή με συν 2. Αν τι αποχωρήσουμε εκείνη τη στιγμή, καταφέραμε αυτή να την έχουμε φορτίσει αρνητική, αυτή θετική, χωρί καν να φέρουμε σε επαφή τη ράδο με αυτέ. Γι' αυτό και ο τρόπο λέγεται εξ επαγωγή, εξ αποστάσεω. Αυτή λοιπόν είναι η τρει τρόποι ηλέκτρησης με επαφή, επαναλαμβάνω, με τριβή και με επαγωγή.
Τώρα, υπάρχουν κάποια όργανα τα οποία μας επιτρέπουν να καταλαβαίνουμε αν ένα σώμα είναι ηλεκτρικά φορτισμένο. Τα όργανα που μας επιτρέπουν να καταλάβουμε εάν ένα σώμα είναι ηλεκτρικά φορτισμένο, είναι τα ηλεκτροσκόπια. Τα ηλεκτροσκόπια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, δύο είδη. Πρώτον, το ηλεκτρικό εκρεμές. Το ηλεκτρικό εκρεμές δεν είναι τίποτα άλλο παρά από μία προσωπική βάση στην οποία έχουμε βάλει ένα σκηνάκι με ένα παλάκι φελτζόλ. Εάν φέρουμε εδώ πέρα μία φορτισμένη ραβδό, θα δούμε αυτό το μπαλάκι να μετακινείται. Και μάλιστα μπορούμε να ξέρουμε και πώς θα το μετακινείται. Θα σας εξηγήσω. Αυτό το μπαλάκι στην ουσία είναι ουδέτερο, που σημαίνει ότι έχει πλην 2 συν 2 παραδοσιακά. Με το που θα έρθουν τα θετικά φορτιά, προσέξτε, μετακινούνται τα ηλεκτρόνια προς τα εκεί και τα θετικά από εκεί. Τώρα υπάρχουν δύο ειδών δυνάμεις, που θα μάθουμε πιο κάτω, δυνάμεις που λόγω. Η δυνάμη μεταξύ θετικού θετικού και αρνητικού θετικού. Αυτή είναι ηλεκτρική και αυτή είναι ακουστική. Μόνο που αυτή, επειδή είναι μικρότερη απόσταση, είναι πιο μεγάλη. Γι' αυτό και θα δείτε αυτό να πηγαίνει προς τα εκεί. Εάν το δείτε να πηγαίνει προς τα εκεί, σημαίνει ότι το σώμα που θέλετε είναι ηλεκτρικά φορτισμένο. Τώρα, το δεύτερο είδος είναι το ηλεκτροσκόπιο. Το ηλεκτροσκόπιο με κινητά φύλλα. Αυτό αποτελείται από μια γυάλινη πλαστική, από ένα γυάλινο πλαστικό θάλαμο, ο οποίος έχει μια μολυκτική βάση. Εδώ έχει ένα μολυκτικό υλικό, μέσα στο οποίο περνάνε δύο μεταλλικά ελάσματα και αυτό είναι τριβημένο εδώ πέρα και καταλήγει σε μια μεταλλική σφαίρα. Το αποτέλεσμα είναι ότι αν θέλουμε ένα φορτισμένο σώμα εδώ πέρα και κουμπίσουμε, μετά από λίγο θα δούμε αυτά εδώ τα δύο φύλλα να ανοίγουν. Οπότε καταλάβουμε ότι αυτό είναι ηλεκτρικά φορτισμένο. Θα μου πείτε πώς λειτουργεί. Θα το εξηγήσω. Γιατί έχει ενδιαφέρον. Αυτό λοιπόν είναι το μικροσκόπιο μου, το οποίο στην αρχή ήταν ουδέτερο. Ωραία. Ωραία. Ουδέτερο δεν σημαίνει ότι δεν έχει φορτία. Σας θυμίζω. Πείτε ότι είχε συν 3, πλην 3 αρνητικά. Είτε ότι φέρνω εδώ πέρα πάνω, φέρνω μια θετική ράβδο. Με το που φέρνω θετική ράβδο, αμέσως το επόμενο σχήμα που θα δείτε είναι ότι τα ηλεκτρόνια του ηλεκτρικού εκρεμούς που παίρνουν τα μπάρια αυτή την ιστορία, τα θετικά τα βάζοντα, ανεβαίνουν εδώ πάνω. Οπότε αυτομάτως, εδώ κάτω υπάρχει συσσόρευση θετικού φορτίου και τι γίνεται, αυτά έρθει από αυτό και τι κάνουν, ανοίγουν. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν προχωρήσετε, που ήταν ανοιχτά τα φορτία θετικά και εδώ πάνω είναι το αρνητικό φορτίο, αν απομακρύνετε τη ράμπα από εκεί και βάλετε το δαχτυλάκι σας εδώ, μέσω του σώματός σας, τα ηλεκτρόνια θα πάνε στη γη. Δηλαδή εσείς, το σώμα σας, έπαιξε το ρόλο εκείνη τη στιγμή πιάς μιας γύρωσης, όπως λέμε στη φυσική. Τώρα, αυτό όσον αφορά το ηλεκτροσκόπιο. Τη σημερινή παράδοση θα την κλείσουμε λέγοντας οι δύο σημαντικές ιδιότητες του ηλεκτρικού φορτίου. Οι δύο σημαντικές ιδιότητες του ηλεκτρικού φορτίου είναι, η πρώτη είναι
ότι το ηλεκτρικό φορτίο διατηρείται, γι' αυτό και λέγεται ΑΔΙΦ, δηλαδή στη συντομογραφία το αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου. Δηλαδή, τι λέει αυτή, λέει ότι όσο φορτίο είχα πριν, τόσο φορτίο θα έχω και μετά. Ξέχασα να σας πω σχόλιο ότι το σύμβολο του φορτίου είναι Q κεφαλαίο ή Q μικρό, αγγλικό, καλύτερα το Q μικρό γιατί το Q μεγάλο το χρησιμοποιώ για θερμότητα και η μονάδα του ηλεκτρικού φορτίου στο σύστημα SI είναι το 1 κουλόμπ προς τιμή του γάλου του φυσικού του κουλόμπ ο οποίος ασχολήθηκε με αυτά. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη βασική ιδιότητα του ηλεκτρικού φορτίου. Θα σας κάνω ένα παράδειγμα, όπως θα προηγούμενα για να καταλάβετε τι εννοώ. Πείτε ότι είχατε επιθετική ράβδο, η οποία ήταν το 5, σε 3-3, και φέρνει ένα μάλλον, ήταν το 2-2-2, βέβαια. Θα τρίβουμε μεταξύ τους, αν θυμάστε. Και τι είχαμε πει, ότι από αυτήν φέρνουν τα ηλεκτρόνια από εδώ και από εκεί μένουν τα θετικά φορτία. Αυτή λοιπόν μένει με φορτίο συν 3 και αυτή έχει. Συν 2, πλην 5 και πλην 3. Το συνολικό σας φορτίο ήταν 0. Μα και το τελικό σας φορτίο πάλι 0. Έτσι ισχύει αυτή η εταιρεία του συνολικού φορτίου. Η επόμενη ιδιότητα του ηλεκτρικού φορτίου είναι ότι λέμε ότι το ηλεκτρικό φορτίο είναι κβαντισμένη ποσότητα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάθε ηλεκτρικό φορτίο στη φύση μπορεί να γραφτεί ως ακέραιο φορτίο του φορτίου, ως ακέραιο πολλαπλάσιο του φορτίου του ηλεκτρονίου. Όπου δηλαδή αυτό το νη, προσοχή, είναι ακέραιος αριθμός και αυτό το ε σημαίνει 1,6 επί 10 στην πλήρη 11 κουλόμπ είναι το στοιχείο του φορτίου του ηλεκτρονίου. Δηλαδή, κάθε ηλεκτρικό φορτίο στη φύση είναι ή 500 φορές ηλεκτρόνια ή 678 ηλεκτρόνια, δεν μπορεί να είναι 678,5 ηλεκτρόνια. Το σχολείο σας βιβλίο έχει μια ερώτηση που ένας φοιτητής βιολογίας κάνει πειράματα και βρίσκει ένα κύτταρο και τέλος πάντων βρίσκει το ηλεκτρικό φορτίο του κυτάρου ότι είναι τόσο απλό και με ρωτάει αν έχει δίκιο. Εμείς το μόνο πράγμα που έχουμε είναι να πάρουμε το ηλεκτρικό φορτίο του φοιτητή, ξέρουμε το έξω στο δίκιο, να πάρουμε το έξω στο δίκιο. Αν το είναι διακέρος, ο φοιτητής έχει δίκιο. Αν είναι διακέρος, δεν έχει δίκιο. Θα κλείσω τη σημερινή παράδοση δίνοντά σα και ρώτα σα, θα το πω έτσι απλά, ένα πειραματάκι φυσική σε εντυπωσιακό. Τι θέλετε τη βρύση, μια απλή βρύση, θέλετε μια χαρά, ένα μάλλον ύφασμα, και θέλετε να μιλάει για με τα δοντάκια, και ένα μάλλον ύφασμα. Θα πάτε και θα βάλετε τη βρύση να ρίχνει μια μικρή φλέβα νερού. Αυτό θέλω να πω. Μια πολύ λεπτή φλέβα νερού. Θα βάλετε, θα κρύψετε τη φτιάχνετε ένα έντονο από το μάλλον ύφασμα για την ηλεκτρίστηση και θα τη φέρετε κοντά. Και θα δείτε το εκπληκτικό ότι θα δείτε τη φλέβα του νερού να καμιλώνει και να έρχεται προς θέσεις. Θα το δείτε προς το μέλλον. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Δείχνει ότι και το νερό αποτελείται από ηλεκτρικά φορτία, πρωτόνια ηλεκτρόνια, τα οποία ηλεκτρίζονται μέσω της φτέρας και παρατηρείται αυτή την έντονη εικόνα. Αυτά θα σου πω.